Οι υπογραφές για το μεγάλο έργο αντικατάστασης του δικτύου υδροδότησης του πολυοδομικού συγκροτήματος Βόλου έπεσαν σήμερα στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης. Ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ Βάρης Σαβάκης και ο ανάδοχος του έργου Θεόδωρος Γαλανός υπέγραψαν τη σύμβαση για την έναρξη των εργασιών που προσδιορίζεται αμέσως μετά το Πάσχα. Επιλογή της ΔΕΙΑΒ και του Δήμου Βόλου είναι αυτό το έργο να ξεκινήσει από τη Νέα Ιωνία, μια περιοχή η οποία στο παρελθόν είχε αδικηθεί σε πολλά θέματα. Σήμερα δίνουμε προτεραιότητα λοιπόν στη Νέα Ιωνία. Θα ολοκληρωθεί γύρω σε χρόνο 2,5 και πλέον χρόνια, αλλά πλέον ο Βόλος θα έχει ένα εξυγχρονισμένο δίκτυο που θα ζήλευαν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Η εργολαβία περιλαμβάνει την αντικατάσταση 127,5 χιλιομέτρων δικτύου υδροδότησης, 8.500 νέες ιδιωτικές συνδέσεις και τη δημιουργία του υπερσύγχρονου συστήματος τηλεμετρίας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 3 εκατομμύρια που αφορούν στο σύστημα τηλεμετρίας θα δοθούν από τη ΔΕΙΑΜΒ. Να ευχαριστήσω και την περιφέρεια Θεσσαλίας που συντέλεσε ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το σημαντικό έργο. Και να πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες της ΔΕΙΑΒ, οι οποίοι σε χρόνο πάρα πολύ λίγο προλάβαμε να εντάξουμε σε αυτό το μεγάλο έργο και τη Νέα Ιωνία, γιατί στο αρχικό σχεδιασμό δεν ήταν μέσα. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών ίσως ξεπεράσει τα 2,5 χρόνια και γι' αυτό ο Δήμαρχος του Βόλου ζήτησε την κατανόηση των πολιτών. Να ζητήσω εκ των προτέρων συγγνώμη από τους πολίτες για την ταλαιπωρία που θα έχουν, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν και να ζητήσουμε την κατανόηση αυτών ότι όταν δημιουργείς και κάνεις έργα πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο. Ως εκ τούτου θα ενημερώνονται με δελτία τύπου αναβδομάδα από τη ΔΕΙΑΒ που ξεκινάνε, σε ποια οδό το έργο σύμφωνα με τη συνεργασία του ΕΝΙΠΕΑ θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, από τη Νέα Ιωνία αμέσως μετά το Πάσχα. Είμαστε έτοιμοι, δηλαδή μπήκε πλέον το νερό που λέμε στα βλάκη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία η οποία κέρδισε το σχετικό διαγωνισμό υλοποιεί αυτό το διάστημα το έργο αντικατάστασης του δικτύου υδροδότησης της Καρδίτσας συνολικού μήκους 200 χιλιόμετρων. Ήδη εδώ και καιρό είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει όλες τις προκαταρκτικές εργασίες που χρειάζονται για την οργάνωση του έργου. Μένουμε στις τελευταίες λεπτομέρειες και σιγά σιγά αμέσως μετά το Πάσχα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και να συμβάλλουμε και εμείς από την πλευρά μας όσο μπορούμε για την καλή λειτουργία και την καλή εκτέλεση αυτού του μεγάλου έργου.